Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Τραγικό τέλος είχε ο άνδρας που χτυπήθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης από έναν αλλοδαπό άνδρα με σωλήνα στο κεφάλι του, ύστερα από καυγά έξω από καφενείο της Λάρισας. Πρόκειται για τον 53χρονο Παναγιώτη Μαραγιάννη από την Αγριά, ο οποίος κηδεύθηκε στον Ιερό Ναό 12 Αποστόλων. Ο άτυχος Έλληνας κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, όπως αναφέρεται από την αστυνομία. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας έγινε στη Λάρισα προχθές τα μεσάνυχτα. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος άμεσης δράσης. Ο μεταλλικός σωλήνας κατασχέθηκε. Ο συλληφθής, με την σε βάρος του σχηματιστή στα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Λάρισας. Πρόκειται συγκεκριμένα για έναν αλλοδαπό που έγινε η σύλληψη αυτή στη Λάρισα, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Στη Μαγνησία λοιπόν ξεπέρασαν τις 200.000 οι εμβολιασμοί τα τελευταία 24 ώρα. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το σχετικό ρεπορτάζ, καθώς επίσης και τις δηλώσεις από πλευράς ιατρών του Αχιλλοπουλίου Νοσοκομείου του Βόλου για το θέμα. Η διαδικασία του εμβολιασμού στη Μαγνησία προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, αφού, όπως έγινε γνωστό, τις τελευταίες ώρες εμβολιάστηκαν για πρώτη φορά 681 άτομα και 87 στις ποράδες. Παράλληλα, τρέχει και ο εμβολιασμός με τη δεύτερη δόση με 1.000 νέα τσιμπήματα. Την επόμενη εβδομάδα, πάντως, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και εστίαση, ξεκαθάρισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ομάδες για τις οποίες ο εμβολιασμός θα καταστεί υποχρεωτικός είναι αυτές των εργαζομένων σε δομές φροντίδας υγείας και στους εργαζόμενους σε νοσοκομεία και δομές υγείας εν γέννη. Υπάρχει κάποιες απορίες, θα έλεγα περισσότερο, όχι στάση άρνησης όσον αφορά τον εμβολιασμό. Οι γιατροί που στελεχώνουν το εμβολιαστικό κέντρο έχουν την τεχνογνωσία και απαντούν και λύνουν τις απορίες του κόσμου. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο θέμα των παρενεργειών και τι θα μπορούν να αναμένουν, ας πούμε, τις επόμενες μέρες. Όχι κάτι σημαντικό, όχι κάτι παράλογο, δεν έχει παρατηρηθεί καμία σοβαρή παρενέργεια από κανένα εμβόλιο από τα τρία που γίνονται. Η πολιτεία, δίνοντας κίνητρα σε νέους και θεσπίζοντας όρους ελεύθερης διακίνησης, προσπαθεί να πείσει περισσότερους πολίτες να εμβολιαστούν με ένα από τα διαθέσιμα σκευάσματα. Σε μια ακόμη τραγική είδηση τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς νεκρός ανασύρθηκε ένας 22χρονος Βολιώτης από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην πλευρική οδό της Παθέ, στο ύψος της Γλύφας, Θρήνος στο Βόλο, από το χαμό του 22χρονου νεαρού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Πρόκειται για γεωγνωστού επιχειρηματία στο χώρο του Μαρμάρου, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος διαθέτει, όπως γίνεται γνωστό, βιοτεχνία στην πόλη του Βόλου. Η οικογένεια και οι φίλοι του αδικοχαμένου 22χρονου πάγωσαν όταν πληροφορήθηκαν το τραγικό γεγονός του θανάτου του σε τόσο τρυφερή ηλικία. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το ρεπορτάζ για όλα όσα αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις από Βόλο και Λάρισα. Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης, δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκαθαριστικών ένφυα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Υπήρχαν ένα σωρό προβλήματα για τα νομικά πρόσωπα. Άνοιξε πριν λίγες μέρες και αυτό το σύστημα, όπου εκεί πρέπει να είναι καταχωρημένα και οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που έχουν όλοι οι επαγγελματίες. Οπότε τώρα, ας το πούμε έτσι, μέσα στον καύσωνα καλούμαστε κι εμείς να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις φυγεία φέτος. Η διαδικασία, όπως σας είπα, μέχρι τώρα είναι πολύ αργή. Δεν υπάρχει μια αδιαφορία μεν, αλλά και ανικανότητα από εμάς λόγω του τάξης για να υποβάλουμε τις δηλώσεις. Οι δηλώσεις όσον αφορά τον νομό Μαγνησίας που με ρωτήσατε, μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 35.000, σε σύνολο 145.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είμαστε γύρω στο 30% των δηλώσεων. Και πιστεύουμε τώρα ότι όσο περνάει ο καιρός να ανταποκριθούμε. Τώρα, όσον αφορά τον Αύγουστο, τι θα κάνουμε τον Αύγουστο, πόσες δηλώσεις μπορούμε να κάνουμε τον Αύγουστο και πώς θα έρθουν τον Αύγουστο, και αυτό θα φανεί στην πορεία, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία των διακοπών και όλων αυτών του καλοκαιριού. Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ το φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με αυτούς που υποβάλλουν μετά την 1η Σεπτεμβρίου
να χάνουν την μείωση φόρου 3%. Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου υποβάλλονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για όλους τους φορολογούμενους χωρίς να θεωρηθεί η φορολογική δήλωση εκπρόθεσμη. Βέβαια, για αυτούς που θα υποβάλλουν από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης του φόρου, αν προκύψει, κατά 3% σε περίπτωση που καταβάλουν εφάπαξ το φόρο. Αυτό ισχύει για όσοι υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 27 Οκτώβου και καταβάλλουν άλλο ποσό του φόρου μέχρι 31 Οκτώβου. Για πέραν τη 10 Σεπτεμβρίου είναι λίγο δύσκολο να δοθεί νέα παράταση, κάτι που ζητούμε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί και πάλι το σύστημα δεν αντέχει στην υποβολή των δηλώσεων. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, μας έχουν φορτώσει αρκετές εργασίες. Είναι λοιπόν δύσκολο να δοθεί νέα παράταση, γιατί θα πρέπει οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν να επεξεργαστούν και στη συνέχεια να βγει ο ένφια. Γιατί σύμφωνα με το εισόδημα που θα δηλωθεί, θα πρέπει να υπολογιστεί η έκπτωση, αν υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης στον νέο ένφια. Ως γνωστόν, έκπτωση 50% στον ένφια έχουν όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα έως 9.000. Η ακίνητη περιουσία δεν υπερβαίνει τις 85.000 σε περίπτωση που κάποιος είναι μόνος του, τις 200.000 αν είναι τετραμελή οικογένεια, και βέβαια δεν υπάρχει ακίνητο πάνω από το σύνολο των ακινήτων, μάλλον των τετραγωνικών μέτρων, να μην υπερβαίνει τα 150. Επιπλέον υπάρχει έκπτωση 100% σε πολύτεκνους και σε οικογένειες που υπάρχει άτομο αμαία. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια υπάρχει μόνο εισοδηματικό κριτήριο και το κριτήριο των τετραγωνικών μέτρων που φτάνει για τις πολύτεκνες οικογένειες στις 16.000 οικογενειακό εισόδημα, να μην υπερβαίνει δηλαδή, και τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων να μην υπερβαίνει τα 150. Πέραν αυτής της έκπτωσης υπάρχει και η έκπτωση που χορηγήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και που ξεκινάει από 30% και φτάνει μέχρι 10% του σύνολου της ακίνητης περιουσίας, και αυτό εξαρτάται από το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή, να μην ξεπερνάει τις 60.000, έχουμε, αν η ακίνητη περιουσία δεν ξεπερνάει τις 60.000, έχουμε έκπτωση 30% και φτάνει για την ακίνητη περιουσία πάνω από 1.000.000, 10% μείωση. Μεσοσταθμική δηλαδή μείωση έκπτωση στον ένφια 22%. Φιλοδοξεί το Υπουργείο Οικονομικών να εισπράξει 2,6 δις από τον ένφια και πάλι, γιατί ναι μεν υπάρχει η μείωση, αλλά πάλι υπάρχει ο συμπληρωματικός φόρος που έρχεται να καλύψει το 2,6 δις. Η 10 Σεπτεμβρίου θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και η τελική προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, καθώς σύμφωνα με αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί και ο νέος έμφυα. Σοκ τώρα, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε η απόφαση 65χρονης γυναίκας στο Βόλο να βάλει τέλος στη ζωή της πάνω από τον τάφο του άνδρα της. Ειδικότερα η 65χρονη, όντας ψυχολογικά φορτισμένη από την επίσκεψή της στο κημητήριο του Βόλου, πήρε χάπια με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή της. Πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα το οποίο βρέθηκε στο χώρο και παρέλαβε την απελπισμένη γυναίκα και τη διακόμισε στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο λόγος που οδήγησε την 65χρονη σε αυτή την κίνηση εικάζεται ότι μπορεί να είναι η στεναχώρια την οποία βιώνει από το Μάρτιο, όταν και έχασε τον άντρα της. Επίσης, πριν αρκετά χρόνια είχε χάσει και το γιο της. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε ένα εντελώς διαφορετικό ρεπορτάζ τώρα, να δούμε τι επισημαίνεται σε ό,τι αφορά την αντιλιακή προστασία τον Αύγουστο, τώρα που πολλοί κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα αντιλιακά προϊόντα που έρχονται στο προσκήνιο κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι απαραίτητα για την προστασία του δέρματος από τις υπεριόδεις ακτίνες του ηλίου. Η επιλογή τους ωστόσο δεν είναι πάντα ορθή, μιας και δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που αδυνατούν να κατανοήσουν τις ετικέτες των αντίστοιχων προϊόντων και τους όρους εκείνους που εξηγούν τη χρήση τους. Από τη στιγμή που ένα βρέφος γεννιέται και έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει κάποιος, οι γονείς αρχικά, είναι να μην είναι εκτεθειμένο το δέρμα του στον ήλιο. Σε συνέδρια επιστημονικά δερματολόγων μας έχουν επισημάνει ότι αν κάποιος έχει χρήματα μόνο για ένα προϊόν να αγοράσει από το φαρμακείο, το πρώτο που πρέπει να το συστήσουμε είναι το αντιλιακό.
πρέπει να προσέχουμε τον δείκτη, ειδικά τους πρώτους μήνες, δηλαδή από Μάρτιο και μετά της ηλιακής έκθεσης μας στον ήλιο, εκεί πρέπει να είναι υψηλός. Όσο το δέρμα μας, όσο φροντίζουμε το δέρμα μας με αντιλιακό και περνάνε οι μήνες ερχόμενο το καλοκαίρι, μπορούμε λίγο να χαμηλώνουμε το δείκτη. Αλλά το σημαντικότερο είναι ο ρυθμός της ανανέωσης του αντιλιακού, που πρέπει να είναι ανά 1,5 με 2 ώρες. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να προσέχουμε, να μην ξεχνάμε να ανανεώνουμε το αντιλιακό μας. Αν έχουμε ένα δέρμα με πολλές ελιές ή με κάποια μελανώματα άλλου τύπου, εκεί δεν το συζητώ, όλο το χρόνο πρέπει να είναι το δέρμα καλυμμένο και προστατευμένο με αντιλιακό προϊόν. Η απόφαση για την αγορά του αντιλιακού δεν θα πρέπει να λαμβάνεται αψήφιστα, διότι πέρα από την εμφάνισή μας, η χρήση του επηρεάζει και την υγεία μας, βάσει μελετών και επιστημονικών ελέγχων που προειδοποιούν για τους κινδύνους που ελοχεύει η ηλιακή ακτινοβολία. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, κυρίες και κύριοι, που δεν λένε να κοπάσουν, μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σύμφωνα με τις αρχές στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Μεσοχώρια του Δήμου Καρίστου από το μεσημέρι. Στην ίδια περιοχή υπήρχε πυρκαγιά και πριν από 2 ημέρες και μέχρι στιγμής δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για νέα πυρκαγιά για κάποια επικίνδυνη αναζωπήρωση. Πάντως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστών αλλά και των κατοίκων για κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με εκπροσώπους αρχών στην περιοχή, υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, είναι δίπλα στον οικισμό στα Μεσοχώρια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.